Κύριε Κασάκη, καλώς απόγευμα, μεγάλη χαρά που συνομιλούμε και πάλι εδώ στον Prisma 95,1. Καλώς σας βρήκα. Θα θέλω να σας ρωτήσω τόσα πολλά, η αλήθεια είναι. Θέλω λίγο να ξεκινήσω με ένα άρθρο σας, το οποίο αναρτήσατε και στην προσωπική σελίδα στο social media, στο Facebook, για το εμπόριο, το μονοπόλιο μάλλον της φρούδας ελπίδας. Υπάρχει μια κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό, κύριε Καζάκη. Προσπαθεί να βρεθεί ένας διάβλος συνένεσης των πολιτικών δυνάμεων. Και μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι θα ανταποκριθώ αν μας καλέσει ο Πρωθυπουργός. Μπορεί να βρεθώ και με τον κύριο Βενιζέλο, ενώ το αρνιόντουσα μέχρι χθες. Θεωρείτε ότι γίνεται μια προσπάθεια να δημιουργηθεί αυτή η αίσθηση της πολιτικής συνένεσης στα μεγάλα ζητήματα? Ναι, αυτό το πράγμα που το παρακολουθούμε με προσοχή, νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια συνένεσης δεν προέρχεται από τον ελληνικό χώρο, έρχεται απ' έξω, από τους, κυρίως από τους δανειστές, από τον ξένο παράγοντα δηλαδή, mm-hmm. ο οποίος απαιτεί την εξέλιξη του προγράμματος της, στη χώρα, την υπογραφή μιας καινούργιας συμφωνίας μέχρι το τέλος του 2014 και με ό,τι αυτό το πράγμα συνεπάγεται, και απαιτεί την συνένεση των πολιτικών δυνάμεων, τουλάχιστον αυτών που βρίσκονται πιο κοντά στην αναλλαγή στην κυβέρνηση. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτή την αυρότητα που αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή, πολιτική αυρότητα ανάμεσα στην κυβερνώσα παράταξη και στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Και μάλιστα έχουν γίνει και κάποιες τοποθετήσεις βουλευτών. Είναι αυτές οι δηλώσεις μέτρησης κοινής νόμης του στυλ και τα διλήμματα μάλλον που ξεπίδησαν από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Μητρόπουλος το μάζεψε βεβαίως. Είπε ότι αν δεν έχει αυτοδυναμία ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να εφαρμόσει μνημονιακή πολιτική. Και το ναι. Δεν είναι ένας πολιτικός εκβιασμός, ένας από τους πολλούς στους οποίους είμαστε αντιμέτωποι σε καθημερινή βάση. Αυτό είναι σωστό, ναι. Εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι ότι γιατί να πάρει την κυβέρνηση εάν δεν έχει αποφασίσει τι πολιτική θα ακολουθήσει. Δηλαδή παίρνω την κυβέρνηση και ανάλογα με το πώς θα αποκαθίσει θα ακολουθήσω μνημονιακή ή αντιμνημονιακή πολιτική. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή το ζήτημα είναι νομή της εξουσίας. Αν είναι να το πουρά ανοιχτά. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά υπάρχει ένα θέμα εξ αντικειμένου. Από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βοηθάει ή δεν κάνει προσπάθεια να συγκροτηθεί ένα ευρύ μέτωπο συνεργασιών μέσα στο λαό, ώστε να μπορεί να είναι ξεκάθαρο στη δημιουργία ενός μεγάλου πλειοψηφικού ρεύματος μέσα στην κοινωνία, τότε λογικά πάει να συγκυβερνήσει με τις δυνάμεις που κυβερνούν ήδη. Είτε βγάλει αυτοδυναμία, είτε όχι. Αυτό είναι αντικειμενικό. Γιατί με ποιο κράτος θα κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ? Με το υπάρχον. Σε ποιανού χέρια βρίσκεται αυτή τη στιγμή, ποιος κυβερνάει, να το πούμε έτσι. Και δεν εννοώ μόνο στην κυβέρνηση, εννοώ στον κρατικό μηχανισμό. Ποιος τον έχει διαμορφώσει αυτόν τον κρατικό μηχανισμό? Η Νέα Δημοκρατία, κυρίως το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν, εάν δεν έχεις με ένα ισχυρό πλειοψηφικό ρεύμα μέσα στην κοινωνία, ώστε να μπορέσει να αλλάξει και το ίδιο το κράτος και τον κρατικό μηχανισμό, είτε έχεις αυτοδυναμία είτε όχι, αναγκαστικά πηγαίνεις σε συγκυβέρνηση με τους ήδη κυβερνώντες. Μάλιστα. Και βεβαίως ότι αυτό σημαίνει. Με αυτή την έννοια ο κύριος Μητρόπουλος είπε την αλήθεια. Δηλαδή δεν είπε τίποτα κάτι παράξενο. Μάλιστα. Με βάση τα δεδομένα δηλαδή που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην πολιτική. Θεωρείτε, κύριε Καζάκη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στρογγυλέψει τον πολιτικό του λόγο τώρα που είναι στον προθάλαμο? Κάνει συνεχώς υποχωρήσεις. Αυτό είναι αλήθεια. Κάνει συνεχώς υποχωρήσεις. Είδατε αυτό που συνέβη με την Ισπανία, mm-hmm. όπου έκανε μια δήλωση ο κύριος Τσίπρας όσο ήταν στην Ισπανία σε κάποιες από τις τοποθετήσεις του που αφορούσαν την ανάγκη να και δικαστικά ακόμη να διωχθούν στελέχη της Τρόικας ή του καθεστώτος επιβολής που έχει δημιουργηθεί μετά την επιβολή των μνημονίων, και αμέσως το πήραν πίσω επειδή υπήρχε σοβαρή αντίδραση από τη μεριά των Ευρωπαίων. Το πήραν από μέσω πίσω και είπαν ότι δεν είχε γίνει τίποτα, μη φοβάστε, ήταν κάτι το επαρεξηγήθηκε ο κύριος Τσίπρας. Φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας είναι μικρό παιδί, δεν ξέρει τι λέει. Μάλιστα. Και πρέπει να γίνεται εκ των υστέρων, ας πούμε, διόρθωση.
Μάλιστα. Θέλω λίγο να μείνω, κύριε Καζάκη, σε κάποιες επαφές εσείς, και μάλιστα επειδή παρατηρώ και την ιστοσελίδα σας που έχετε κάνει με αντιπροσωπεία μάλλον του ΕΠΑΜ με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος προφανώς ζητάει την συστράτευση και την ένωση δυνάμεων για να ίσως τεκμηριώσει ακόμα περισσότερο και να στηρίξει τον πολιτικό του λόγο. Όμως, πριν μου πείτε αυτό, θέλω λίγο να βάλουμε κάτω τα δεδομένα, διότι για παράδειγμα τώρα εμείς εδώ εκπέμπουμε στη Βορειοδυτική Ελλάδα. Μας ακούνε στην Ήπειρο, τη φτωχότερη περιφέρεια της χώρας. Και ακούει λοιπόν ο απλός ο πολίτης, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με την ανασφάλεια, και του μιλάνε βεβαίως και του λένε συνταγές για να βγούμε από την κρίση. Λέμε λοιπόν τώρα θα φύγουμε από το μνημόνιο, από την άλλη δεν θα, λέει ο Βενιζέλος, δεν θα μπουν άλλα μέτρα. Ξέρουμε ότι θα μπουν και άλλα μέτρα, διότι αυτή την παράσταση την έχουμε ξαναδεί. Αυτή τη στιγμή υπάρχει παράσταση του διαπραγματεύομαι και βάζω κόκκινες γραμμές, τα παίρνω όλα πίσω και φυσικά είμαστε σε ορική κατάσταση. Όμως, δεν έχει πιστεί η κοινωνία για μια εναλλακτική ρεαλιστική πολιτική λύση, και αυτό το επαναλαμβάνω και το θέτω το ερώτημα σε όλους τους καλεσμένους μου. Διότι λένε όλοι και κάποιοι, μια μερίδα κόσμου, γιατί να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ που θα κάνει τα ίδια, ας μείνει το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία που τα πηγαίνουν και καλά με τη Μέρκελ σε τελική ανάλυση και που μπορεί τουλάχιστον να έχουμε την υποτέλεια εκεί με αυτούς, αφού θα ακολουθηθεί και άλλη μια υποτέλεια. Ναι, το ζήτημα είναι ότι βεβαίως πάνε μια χαρά με την κυρία Μέρκελ και τους δανειστές. Με το ελληνικό λαό να δούμε. Αυτή τη στιγμή η οικονομία και η κοινωνία πνέει τα λύθια. Ναι. Η μεγάλη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν έχει προοπτική. Δεν έχει παρόν και μέλλον. Mm-hmm. Γι' αυτό κιόλας χάνουμε τα παιδιά μας. Βεβαίως. Μεγάλη η μετανάστευση αυτή τη στιγμή που υπάρχει. Γι' αυτό άλλωστε έχουμε και μια οριακή πτώση της ανεργίας σε μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Λόγω ακριβώς αυτής της μετανάστευσης και των προγραμμάτων επιδοτικής πολιτικής που έχουμε μέσω του ΕΣΠΑ και των προγραμμάτων αυτού του ΟΑΕΔ. Και που εκεί πρέπει να έχεις μπάρμπα στην κορώνη για να βρεις πρόγραμμα. Είναι ένα άλλο θέμα αυτό. Ναι, βέβαια. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, οπότε πρέπει να δούμε πραγματικά τι είναι εκείνο που μπορεί να γίνει και πρέπει να γίνει άμεσα, για να μπορέσει ο κόσμος τουλάχιστον να πάρει μια ανάσα. Αυτό συζητάγαμε. Αυτό συζητήσαμε και με το ΣΥΡΙΖΑ όταν έγινε η επαφή επίσημα του ΕΠΑΜ με την επίσημα αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, τους είπαμε το εξής. Προφανώς διαφωνούμε στα μεγάλα ζητήματα. Λοιπόν, γιατί δεν ανοίγουμε το διάλογο μέσα στην κοινωνία, στον ίδιο το λαό, να αναμετρηθούν, αν θέλετε, με επιχειρήματα διαφορετικές λογικές τοποθετήσεις και απόψεις, έτσι ώστε να πάρει την απόφαση ο ίδιος ο λαός. Τι είναι εκείνο ακριβώς που του ταιριάζει ή τι θα πρέπει να γίνει σε αυτή την ιστορία. Εμείς λέμε για παράδειγμα ότι αυτή τη στιγμή, αύριο το πρωί, πρέπει να διαγραφεί το χρέος προς την εφορία του μέσου Έλληνα. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Πρώτον, δημοσιονομικά αυτό μπορεί να γίνει αύριο το πρωί χωρίς κανένα πρόβλημα, γιατί δεν μπορεί να εισπραχθεί αυτό το χρέος των 70. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, κύριε Καζάκη, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Με πολιτική απόφαση. Mm-hmm. Μια πολιτική απόφαση που να λέει, κοιτάξτε να δείτε, αυτό το συσσωρευμένο χρέος που έχει δημιουργηθεί προς την εφορία και οφείλεται κατά κύριο λόγο σε όλη αυτή την φορολογική επιδρομή που ζούμε τα τελευταία χρόνια, σβήνει. Αντί να μην συζητάμε για 100 δόσεις, που δεν είναι 100 δόσεις και θα γίνουν 12, και αυτές είναι δύσκολο να πληρωθούν, να το σβήσουμε αυτό, να πάρει ανάσα ο κόσμος, γιατί αυτή τη στιγμή το χρέος αυτό, το μόνο που εξυπηρετεί είναι στο να εκβιάζεται ο μέσος Έλληνας πολίτης για να του πάρουν είτε την περιουσία, όποια κοινωνική. Να διευκρινίσω λίγο έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος, κύριε Καζάκη. Μιλάτε για το χρέος το οποίο συσσωρεύεται από τα ληξιπρόθεσμα, από αυτή τη φοροεπιδρομή που κάνει η κυβέρνηση και δεν μπορεί να τα εισπράξει από την εφορία. Ακριβώς. Από την άλλη, από κάτι όμως. 72 δισεκατομμύρια. Βεβαίως, εδώ πέρα, μια πολιτική απόφαση έτριψε στη μούρη πίσω η Τρόικα με ένα email για τις 100 δόσεις. Δηλαδή, βλέπουμε ότι δεν έχει περιθώρια πολιτικών πρωτοβουλειών η κυβέρνηση. Μα δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να μπορείς να σταθείς όρθιος ή να προχωρήσεις έχοντας ως προϋπόθεση τη συμφωνία της Τρόικας. Μάλιστα. Δεν υπάρχει καμία τέτοια δυνατότητα. Και εκεί ακριβώς είναι και το μεγάλο λάθος του ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό και υπάρχει αυτό το σκαμπανεύασμα. Εάν ήταν ξεκάθαρος ως προς το ζήτημα της ρήξης ή της σύγκρουσης, αν θέλετε, με τις λογικές της Τρόικας, τότε τα πράγματα θα ήταν πιο ξεκάθαρα και για τον ίδιο το λαό και για τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως. Λοιπόν, εδώ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν γίνεται να τα βρεις με την Τρόικα. Η Τρόικα θέλει να εκποιηθεί η χώρα ολόκληρη προκειμένου να συνεχίσει να πληρώνει αυτό το χρέος το οποίο είναι αδύνατο να πληρωθεί. Πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να συνεχίσει να γίνεται? Το κάναμε, το δοκιμάσαμε,
το δοκιμάζουμε επί 4 χρόνια και τι είδαμε. Το χρέος αυξάνει δυσβάσταχτα, θα κλείσει το 2014 και θα ξεπερνάει το 180% του ΑΕΠ, πρωτοφανές επίπεδο χρέους. Συρρυκνώνεται συνεχώς η οικονομία. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα σε ολόκληρη την κοινωνία και θα συνεχιστεί αυτό για τα υπόλοιπα 50, mm-hmm. 50 χρόνια, όπως είπε ο Γκίκας Καρδούλου, ο κύριος Γκίκας, ο Γανόβελης, ο υπουργός. Επίσης, αυτό το οποίο με προβληματίζει είναι ότι ενώ η Τρόικα έχει παραδεχτεί λάθη όσον αφορά τα πειράματα που έκανε σε βάρος ελληνικής οικονομίας, δεν βλέπω να έχουν τιμωρηθεί ή να έχει ζητήσει, για παράδειγμα, η ελληνική κυβέρνηση κάποια στιγμή αντίβαρα και αντίμετρα, γιατί ήδη παραδέχτηκαν λάθος στα μεγέθη εκεί πέρα τα οικονομικά τα οποία έφτιαξαν αυτές τις τη φορολέλαπα την οποία βιώνουμε. Ναι, ναι. Και υπάρχει και ένα έλλειμμα πολιτικής βούλησης. Από την άλλη όμως, κύριε Καζάκη, υπάρχει μια πολιτική αντίστοιχη, δηλαδή με μονομερός ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει κυβέρνηση μπορεί να το κάνει αυτό, ή πρέπει να δημιουργηθεί και ένας συνασπισμός ευρωπαϊκός με τις χώρες που δοκιμάζονται από το μνημόνιο ή την ύφεση αυτή τη στιγμή οικονομικά? Νομίζω το βασικό ζήτημα είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένας ισχυρός συνασπισμός, να το πούμε έτσι, δυνάμεων μέσα στην ίδια τη χώρα. Από εκεί ξεκινάς. Για να μπορέσεις να επιβάλλεις μια συγκεκριμένη πολιτική υπέρ της χώρας σου, πρέπει να έχεις ένα πολύ μεγάλο ισχυρό πλειοψηφικό ρεύμα μέσα στην κοινωνία. Και αυτό κανένα πολιτικό κόμμα, καμιά πολιτική δύναμη από μόνη της δεν μπορεί να το πετύχει. Mm-hmm. Γι' αυτό και εμείς έχουμε βάλει θέμα ευρύτερης συνεργασίας. Αυτό το πράγμα μόνο μια ευρεία συνεργασία μπορεί να το πετύχει. Να μπορέσεις να έχεις το λαό έτσι ώστε να υπάρχει ισχυρό διαπραγματικό χαρτί στα χέρια σου απέναντι στους δανειστές. Με ποιες πολιτικές δυνάμεις, κύριε Καζάκη, με ποιες πολιτικές δυνάμεις, συγγνώμη, σας διαβάζω. Με αυτές που αποκαλούνται, να το πούμε έτσι, αντιμνημονιακές. Δεν μου αρέσει ο όρος. Έχετε δίκιο, αλλά από εκεί και πέρα, δηλαδή, αν τις πάρουμε μία-μία. Δηλαδή, βλέπουμε εδώ πέρα να υπάρχουν σημεία προσέγγισης των ανεξάρτητων Ελλήνων με το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος νομίζω ότι έχει οριοθετήσει και έχει χαράξει. Δηλαδή, ακόμα κι αν θέλουμε να βρούμε ένα πόλο για να συσπηρωθούν αυτές οι πολιτικές, δεν υπάρχει. Και ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι έχει απλώσει μια ομπρέλα και έχει πει ότι εγώ εκφράζω τις αριστερές απόψεις. Από την άλλη, όμως, αληθορίζει τώρα που θα γίνει η κυβέρνηση και στρογγυλεύει, όπως είπαμε, την πολιτική του. Άρα. Αυτό έχετε δίκιο. Σε αυτό έχετε δίκιο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το προσπαθήσουμε. Σωστό. Έτσι αλλιώς η πολιτική αυτή αναφέρεται στον κόσμο. Στον κόσμο που ακολουθεί και τα συγκεκριμένα κόμματα. Αλλά και ευρύτερα, ευρύτερα στην κοινωνία. Mm-hmm. Δεν αναφέρεται μόνο στις ηγεσίες αυτών των πολιτικών δυνάμεων. Θα ήταν ευχής έργων οι πολιτικές ηγεσίες αυτές να είχαν 5 δράμια μυαλό περισσότερο και τέλος πάντων να καταλαβαίνανε ότι δεν μπορεί να συζητάμε πάνω στο πτώμα της χώρας και ολόκληρου του λαού να συζητάμε ιδεολογικές διαφορές που αφορούν δεν ξέρω τι ακριβώς αφορούν. Τουλάχιστον εμένα δεν με αφορούν καθόλου. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να συζητήσουμε συγκεκριμένα τι μπορούμε να κάνουμε. Και τι πρέπει να κάνουμε, πρώτα και κύριε, για το χρέος και ό,τι αυτό σημαίνει σχετίζεται με τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Που βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, έχει να κάνει με τις τράπεζες, το νόμισμα, τη σχέση μας με την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα πράγματα, αν δεν τα ανοίξουμε, δεν τα συζητήσουμε και δεν τα κατακτήσουμε μέσα στον ελληνικό λαό, να καταλάβει ο μέσος Έλληνας τι πρέπει να γίνει, να διαμορφώσει άποψη δηλαδή, και έτσι να ξεφύγει από την τρομοκρατία που ασκείται αυτή τη στιγμή από τα κύρια μέσα μαζικής ενημέρωσης και από το πολιτικό σύστημα, τότε οι εξελίξεις θα είναι δραματικές. Μάλιστα. Γι' αυτό και ακριβώς κάνουμε αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση. Μάλιστα. Εμείς έχουμε συγκεκριμένη άποψη. Και πρέπει να και λέμε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από το ότι δεν αναγνωρίζουμε το χρέος και δεν το πληρώνουμε. Και πρέπει αναγκαστικά ταυτόχρονα να πούμε αντίο στην Ευρωζώνη. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος δηλαδή. Αυτό όχι μπορεί να γίνει, κύριε Καζάκη. Δηλαδή, γιατί θέλω τώρα το ακόμα ενδιαφέρον και μάλιστα πληθαίνουν και οι φωνές όπου το λένε αυτό. Και μάλιστα θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, αν είχε τη δραχμή, προφανώς και θα έκανε υποτίμηση και θα μπορούσε να δημιουργήσει ρευστότητα, διότι όπως είπαμε δεν επιτρέπει η Μέρκελ να κοπεί ευρώ. Γι' αυτό και προσπαθούμε, έχει γίνει η υποτίμηση μέσα από αυτό τον ασφικτικό. Βεβαιότατα. Καθημερινά και πολλές φορές αναρωτιόμαστε και λέμε τελικά οι Ευρωπαίοι είναι αλληλέγγυοι σε όλα αυτά. Όμως πρακτικά θέλω να πω και να εξηγήσω στον κόσμο που μπορεί να το ακούει δύσπιστα, γιατί αυτό το οποίο λέτε ακούγεται τόσο εύλογο. Γιατί λοιπόν είναι θέμα πολιτικής βούλησης αυτό? Γιατί είναι για να φύγεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει κάποια στιγμή να μετρήσεις και τις πολιτικές σου δυνάμεις και το ανάστημα για να ζήσεις την επόμενη μέρα. Βεβαίως, σαφέστατα. Να μετρήσεις πρώτα και κυρία τι είναι πρωτεύον, το συμφέρον της πατρίδας σου και του λαού
ή το συμφέρον των τραπεζών ή οποιονδήποτε άλλον προσπαθούν να σε τρομοκρατήσουν ή να σου επιβάλλουν τα δικά του συμφέροντα. Αυτή είναι η επιλογή. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή είναι η επιλογή. Εάν θέλουμε πραγματικά να σταματήσει αυτή η κάθος, η πτώση δηλαδή, η καταστροφική, θα πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσουμε σε άμεση μία αναγνώριση και διαγραφή του χρέους με αυτό που προβλέπεται και στη διεθνή πρακτική, αν θέλετε, και με βάση το διεθνές δίκαιο. Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια, τον τελευταίο χρόνο ιδιαίτερα, λόγω της σύγκρουσης της Αργεντινής με τις αγορές, έχουμε εξελίξεις σημαντικές οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν από την Ελλάδα ώστε να βάλουμε φρένο σε αυτή την ιστορία και να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στο να προχωρήσουμε μάλλον στη διαγραφή του χρέους. Από την άλλη μεριά, το νόμισμα δεν το χρειάζεσαι για να το υποτιμήσεις. Το χρειάζεσαι για να αποκτήσει εισόδημα ο λαός. Γιατί αν δεν αποκτήσει εισόδημα ο λαός, δεν μπορεί να υπάρξει όχι ανάκαμψη. Δεν μπορεί να υπάρξει καν οικονομία στην κατάσταση που έχουμε βρεθεί. Γιατί χωρίς εισόδημα, τζίρος δεν υπάρχει στην οικονομία. Και χωρίς τζίρο, επένδυση δεν γίνεται. Γι' αυτό κιόλας δεν υπάρχει καμιά προοπτική σε ολόκληρη την Ευρωζώνη, αυτό το παρατηρούμε, όχι μόνο στην Ελλάδα. Mm-hmm. Λοιπόν, θα πρέπει να έχουμε το δικό μας νόμισμα για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε το λαϊκό εισόδημα και να το ενισχύσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργηθεί αγοραστική δύναμη στην οικονομία, να αρχίσει να αναπτύσσεται τζίρο στην αγορά. Και αυτό να μπορέσει να βοηθήσει και το μικρομεσαίο και τον ελεύθερο επαγγελματία, αλλά και το κράτος να μπορεί να σταθεί στα πόδια του και να μπορεί να ενισχύσει την επενδυτική του δραστηριότητα, να κάνει επενδύσεις και έτσι να αντιμετωπιστεί και η ανεργία. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Και το βλέπουμε αυτό και σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Ολόκληρη η Ευρωζώνη αυτή τη στιγμή καταραίει. Όλες οι οικονομίες, συμπεριλαμβανομένες και της Γερμανίας. Βεβαίως, αλλά δεν το αντιλαμβάνονται, γιατί βλέπουμε ότι η Γερμανία πρόσφατα επέστρεψε και τον προϋπολογισμό της Γαλλίας πίσω και είπε ότι φέρτον μου με πιο σκληρά μέτρα. Άρα λοιπόν, πόσο μάλλον η Ελλάδα, αναρωτιέμαι. Βεβαίως, αυτό υπάρχει ένα θέμα όμως εδώ. Η Γερμανία, τουλάχιστον η γερμανική ηγεσία, η ηγεσία της Γερμανίας, αυτή τη στιγμή προσπαθεί να επιβιώσει σε βάρος των υπολείπων οικονομιών. Σωστό, σωστό, σωστό. Είναι ένας οικονομικός πόλεμος, να το πούμε. Είναι κανιβαλισμός, κανονικός κανιβαλισμός. Ότι δηλαδή εγώ τώρα κερδίζω και επειδή κερδίζω, γιατί έχει ωφέλει νομίζω η γερμανική οικονομία. Βεβαίως, από αυτή την κρίση, έτσι δεν είναι? Κάποιος συμφέρει να πληρώνει η χώρα τοκοχρεωλήσια και γενικότερα. Αλλά ξέρετε κάτι, κύριε Καζάκη, επειδή το έχουμε συζητήσει και με άλλους εκλεκτούς καλεσμένους, είναι και θέμα πολιτικής βούλησης και καθαρότητας ίσως και του πολιτικού κόσμου. Διότι όταν τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε συνδιαλλαγή με σκοτεινά κέντρα, με την έννοια το ότι πολλοί λένε, ακόμα και για το θέμα των διεκδικήσεων, με τις αποζημιώσεις, ότι η Ελλάδα έχει τα όπλα να διεκδικήσει. Από την άλλη, μήπως θα έχουμε απολές, μήπως έχουμε υπογράψει ότι δεν θα διεκδικήσουμε τίποτα. Ακόμα και αν αλλάξει η κυβέρνηση, μήπως αυτά που έχουν υπογράψει τώρα θα μας δεσμεύουν για τα επόμενα χρόνια. Κοιτάξτε να δείτε, υπήρξε ένα παλαϊκό αίτημα όταν τελείωνε η κατοχή. Υπήρξε ένα παλαϊκό αίτημα το οποίο δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Mm-hmm. Το αίτημα αυτό λεγόταν Συντακτική Εθνοσυνέλευση. Γιατί το ζητούσαν όλες οι πολιτικές παρατάξεις εκείνη την εποχή, ολόκληρος ο λαός? Για να μπορέσει να διαμορφωθεί ένα νέο πολιτιακό και πολιτικό σύστημα, το οποίο να βγαίνει κατευθείαν μέσα από το λαό. Να παραχθεί ένα σύνταγμα το οποίο να είναι πραγματικά του λαού και να αντιπροσωπεύει τα συμφέροντά του και τους όρους. Αυτό απαιτείται και σήμερα. Για ποιο λόγο? Εκτός από το προφανές, ότι αποκατάσταση των δημοκρατικών ελευθεριών και όσων έχουν καταληθεί στο υπάρχον σύνταγμα, έτσι, μετά από τις πολιτικές του μνημονίου, υπάρχει και αυτό το πράγμα που είπατε. Οτιδήποτε έχει συμβεί στο παρελθόν, δηλαδή πριν τη Συντακτική Εθνοσυνέλευση, πριν το νέο σύνταγμα δηλαδή, θεωρείται παρελθόν, αφορά αυτούς που το κάνανε. Ο ελληνικός λαός διαμορφώνει μια νέα νομική προσωπικότητα, διαμορφώνει ένα νέο κράτος, να το πούμε, που τον αντιπροσωπεύει, και αυτό το κράτος έχει απαιτήσεις. Και αυτές οι απαιτήσεις δεν έχουν να κάνουν με τα μυστικά πρωτόκολλα που ενδεχομένως να υπάρχουν στο παρελθόν, και όντως να έχετε δίκιο κάποιοι από τους κυβερνώντες να έχουν υπογράψει τέτοια μυστικά πρωτόκολλα. Αλλά όπως και να το κάνουμε, αυτό δεν αφορά το λαό. Ο λαός ούτε ήξερε ποτέ, ούτε ενημερώθηκε, ούτε έχει εγκρίνει ποτέ τέτοιου τύπου πολιτικές.
οι πολιτικές επιλογές. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Καζάκη, θέλω να μου δώσετε 50 δεύτερα, δεν θα σας καθυστερήσω πολύ. Θέλω λίγο να, επειδή διάβασα με εξαιρετικό ενδιαφέρον ένα άρθρο σας με τίτλο «Μας οδηγούν σε πόλεμο», «Μας πάνε σε πόλεμο» όσον αφορά το θέμα της Κύπρου, της ΑΟΣ και βεβαίως το διπλωματικό πόκερ μεταξύ της Τουρκίας. Πολλοί θεωρούν ότι η Τουρκία κατάφερε να μας σύρει σε ένα διάλογο. Δεν ξέρω αν τελικά αυτός ο διάλογος ο οποίος θα γίνει σε επίπεδο νομίζω υπουργών εξωτερικών, θα με διορθώσετε αν κάνω λάθος, ναι, μας συμφέρει. Λοιπόν, θέλω λίγο να το συζητήσουμε. Το διάβασα με εξαιρετική προσοχή. Μάλιστα, κάνετε αναφορά ότι τα σύννεφα πυκνώνουν πάνω από την Ελλάδα και την Κύπρο. Ζούμε μια ιδιαίτερη κλιμάκωση προκλήσεων της Τουρκίας, που ευνοεί, όπως γράφεται, την πολιτική κατευνασμού και ενδοτισμού των κυβερνώντων Ελλάδας και Κύπρου, που θα καταλήξει. Λέτε ότι εγκυμονεί ένα πολεμικό επεισόδιο στον ελλαδικό χώρο από μεριάς Τουρκίας και με τον ξένο παράγοντα να νύπτει τα σχήρας του συστήνοντας αυτοσυγκράτηση και συνομιλίες. Ναι. Είναι, λέτε, ιδανικές συνθήκες για να εξάγει ο Ερντογκάν την κρίση του εναντίον του πιο εύκολου αντιπάλου του στην περιοχή, την Ελλάδα και την Κύπρο. Η Ελλάδα βεβαίως αντιμετωπίζει και τα δικά της προβλήματα. Θέλω λίγο να μου το αναπτύξετε αυτό, κύριε Καζάκη. Είναι εφικτό αυτό το ενδεχόμενο το οποίο περιγράφεται? Ναι, φοβάμαι ότι μπορεί να μην βγάλουμε καν το 14 αν δεν έχουμε τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, φοβάμαι ότι ο 1,5 μήνας που είναι μπροστά μας είναι ιδιαίτερα κρίσιμος και βλέπουμε τι, μια κλιμάκωση προκλήσεων εκ μέρους της Τουρκίας, η οποία δεν έχει σταματήσει. Αυτή τη στιγμή το Αιγαίο έχει γίνει διάτρετο, όχι μόνο από τις γνωστές παραβιάσεις των αεροσκαφών, αυτό το ξέρουμε δηλαδή και εδώ και πάρα πολύ καλά, πολύ καλό, πολύ καιρό, αλλά έχουμε και το τουρκικό ναυτικό, το οποίο έχει μονίμως, έχει κλιμακώσει τις παραβιάσεις χωρικών υδάτων της χώρας μας σε ολόκληρο το Αιγαίο. Και πέρα από το Μπαρμπαρός, το οποίο έκανε τη βόλτα του στην Κύπρο, πέρασε και έκανε παραβίαση χωρικών υδάτων στην Κύπρο και όλα αυτά τα πράγματα. Την ίδια ώρα έχουν κλιμακωθεί οι δηλώσεις εκ μέρους της Τουρκίας, όπου απερίφραστα λένε ότι δεν υπάρχει, δεν τίθεται θέμα σύνορων ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Δεν ξέρω τι μυστική συμφωνία που ενδεχομένως να υπάρχει, που πραγματικά έχει παραχωρηθεί αυτό τα βασικά κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Έχουν παραχωρηθεί ενδεχομένως στην Τουρκία, έχουν εκκληθεί αναλόγες συμφωνίες. Δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά όμως, πάμε ολοταχώς προς τα εκεί για δύο βασικούς λόγους. Το πρώτο είναι η κατάσταση στη χώρα. Είμαστε ανοχήρωτοι πλέον με τις πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί. Έχουμε και πλήρη διάλυση των ενόπλων δυνάμεων, οπότε είμαστε εύκολος αντίπαλος. Δεν είμαστε χώρα δηλαδή που έχει αποτρεπτική ισχύ, έστω και αυτή την αποτρεπτική ισχύ που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Θεωρείτε, κύριε Καζάκη, ότι έχουν διαλυθεί οι ένοπλες δυνάμεις? Τι εννοείτε, ότι για παράδειγμα η χώρα δεν συνεχίζεται εξοπλιστικά τις προγράμματα, δεν μπορεί όχι, να υπάρξει. Όχι, δεν γίνεται μόνο το σύστημα των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Μιλάμε για το ηθικό του ενόπλων δυνάμεων, το οποίο είναι στον αδύρ με τις πολιτικές λιτότητες και όλες τις διάλυσεις. Όταν ο στρατιωτικός αυτή τη στιγμή πρέπει να στρέφεται μέσα από τη μονάδα για να μπορέσει να επιβιώσει, και αν μπορεί να επιβιώσει, ή να κάνει 4-5 δουλειές έξω από την βασική του υπηρεσία, είναι ένα ζήτημα αν μπορεί. Από την άλλη μεριά υπάρχει μια πλήρης οργανωτική αποδιοργάνωση των ενόπλων δυνάμεων με τη διάλυση των μεγάλων σχηματισμών, οι διοικήσεις δεν λειτουργούν και όλα αυτά πάμε. Είναι μια χώρια το σοβαρό πρόβλημα καυσίμων και ανταλλακτικών που υπάρχει, γιατί δεν υπάρχουν κονδύλια πλέον. Δεν διατίθεται χρήματα για στοιχειώδη πράγματα. Αυτό τα ξέρει οποιοδήποτε δηλαδή ασχολείται με το ζήτημα. Το δεύτερο που υπάρχει είναι το εξής. Η Τουρκία καταραίει αυτή τη στιγμή. Καταραίει και πολιτικά και κοινωνικά και γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά αν θέλετε. Αυτό που συμβαίνει στα σύνορά της ή αν θέλετε στο νότο κυρίως και όχι μόνο με τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει, έχει δημιουργήσει μια τρομακτική κατάσταση, ασφιχτική μέσα στην Τουρκία. Ο Ερντογκάν λοιπόν ψάχνει τρόπο να εξάγει την κρίση του. Ενάντια σε ποιο θα την εξάγει, στη Συρία? Δεν έχει τα κότσια, δεν έχει τη δυνατότητα, δεν έχει τις δυνάμεις. Και ο μόνος εύκολος αντίπαλος στην περιοχή, ο πιο εύκολος αντίπαλος, είναι η Ελλάδα. Και ξέρουμε ότι η Τουρκία σε ανάλογες περιόδους εξήγαγε πάντα την κρίση της, σε συνθήκες ιδιαίτερα κρίσιμες για την περιοχή, με τέτοιες συνέχειες, με πόλεμο. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία με την εισβολή στην Κύπρο. Έτσι είχαμε τα Ήμια. Και από ό,τι φαίνεται, προς τα εκεί πάμε και τώρα. Τώρα, πώς ακριβώς θα γίνει και πώς θα κλιμακωθεί, εγώ προσωπικά δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Αλλά ξέρω ότι βρισκόμαστε σε αυτή την κρίσιμη στιγμή.
Για, και από την άλλη μεριά έχουμε τους λεγόμενους συμμάχους και εταίρους που λένε τι στην Τουρκία. Απολύτως τίποτα. Αυτοσυγκράτηση. Αυτοσυγκράτηση τη στιγμή που κάνει πολεμικές προκλήσεις όπως ήταν με τον Μπαρμπαρός ή κάνει συστηματικές παραβιάσεις χωρικών υδάτων. Ναι. Και μάλιστα κύριε Καζάκη, γράφεται ότι μάλιστα προετοιμάζεται μέσω ενός ψυχολογικού πολέμου εναντίον του ελληνικού λαού να αποδεχτεί ως μόνη λύση την εξωτερική επέμβαση σε πιθανή κλιμάκωση των πολεμικών προκλήσεων της Τουρκίας. Ναι, και επίσης ότι να δεχτούμε τις γκρίζες ζώνες. Δηλαδή, θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή μέσω της ιτοπάθειας ότι κάποια στιγμή μπορεί να μας φέρουν σαν όρο να ισχυροποιηθούν αυτές οι γκρίζες ζώνες και η συνδιοίκηση ίσως στο Αιγαίο, η συνεκμετάλλευση μάλλον στο Αιγαίο. Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι εκεί, κύριε, ο Ερντογκάν ή η Τουρκία, αν θέλετε. Mm-hmm. Δεν είναι σε θέση να κάνει ευρύ πόλεμο εναντίον οποιονδήποτε. Αυτό που είναι σε θέση είναι να δημιουργήσει ένα σοβαρό θερμό επεισόδιο. Μάλιστα. Που θα δώσει την αφορμή σε Αμερικάνους και Ευρωπαίους να επέμβουν έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια de facto γκρίζα ζώνη εκεί που θα υπάρξει το θερμό επεισόδιο, ενδεχομένως και κάπου και οπουδήποτε αλλού συμφέρει, να το πούμε έτσι, αυτούς τους επιδιδυτές. Εκεί είναι το ζέτο. Να πω και κάτι άλλο. Συγγνώμη που σας διακόπτω, απλά. Ναι. Αν είναι όλο αυτό για το φυσικό αέριο, νομίζω δεν ότι είναι μόνο για το φυσικό. Δεν είναι μόνο. Δηλαδή, όχι. Δεν μιλάμε για το φυσικό αέριο. Εδώ μιλάμε για μια ανακατάταξη η οποία είναι ευρύτατη. Αυτό που βλέπουμε για παράδειγμα στη Μέση Ανατολή. Ναι. Δεν είναι μόνο τα πετρέλαια. Και γιατί δεν τα ελέγχαν οι Αμερικανοί τα πετρέλαια. Ήταν ανάγκη να ξαναγίνει νέος πόλεμος για να τα ελέγξουν. Σωστό αυτό που λέτε. Ναι. Υπάρχει μια ευρύτερη γεωστρατηγική ανάταξη στην περιοχή που έχει να κάνει με το γεγονός ότι η αμερικανική οικονομία ή αν θέλετε η δυτική οικονομία με τα δύο βασικά κέντρα που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αδυνατούν να μπουν σε διαδικασία ανάκαμψης. Και επειδή ακριβώς αδυνατούν να μπουν σε διαδικασία ανάκαμψης, προσπαθούν να τροφοδοτήσουν γεωστρατηγικές μεταβολές, ανακατατάξεις, ώστε μέσω του πολέμου, αν θέλετε, ή της πολεμικής κατανάλωσης, να το πούμε έτσι, να τροφοδοτήσουν την οικονομία τους. Δεν έχουν άλλη λύση. Γι' αυτό και βλέπουμε τρομακτικά πράγματα να συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Πράγματα τα οποία έχουμε να δούμε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μάλιστα. Όλα αυτά λόγω της κρίσης, κύριε Καζάκη. Δηλαδή ότι πρέπει κάποια στιγμή να γίνει αυτή η αλλαγή που λέτε για να τροφοδοτηθούν πάλι όλοι αυτοί οι μηχανισμοί, η πολεμική βιομηχανία που θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Όχι μόνο, αλλά στη δημιουργία νέων συνθήκων. Ναι. Νέων συνθήκων, πώς το λένε, κίνηση κεφαλαίου, όπως λέμε στη διεύθυνση του κεφαλαίου αγορές. Όταν έχεις αδιάθετα κεφάλαια, τα οποία δεν βρίσκουν κερδοφόρα τοποθέτηση. Είσαι υποχρεωμένος να δημιουργήσεις προϋποθέσεις και δουλεύεις εσύ για αυτά, δηλαδή σε κυβέρνηση δουλεύεις για αυτούς που έχουν αυτά τα κεφάλαια. Πρέπει να δημιουργήσεις επενδυτικές ευκαιρίες. Οι επενδυτικές ευκαιρίες, όταν δεν μπορείς να τις δημιουργήσεις με τα οικονομικά μέσα, υπάρχουν πάντα τα στρατιωτικοπολιτικά. Μάλιστα. Αυτό δείχνει όλη η ιστορία. Βεβαίως. Και μάλιστα βλέπουμε ότι και σε διπλωματικό πεδίο η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χλιαρή απέναντι στην Τουρκία αυτή τη στιγμή. Εντελώς. Ακόμα και με την παραβίαση της Τουρκίας, της ΑΟΣ της Κύπρου, λέει αυτοσυγκράτηση, αλλά δεν. Και λέει σε βάσο τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου. Δεν απαιτεί να φύγει. Ακριβώς. Έχει ήδη παραβιάσει. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι φεύγοντας ο Μπαρμπαρός από το οικόπεδο 3 όπου υπήρχε μαζί με τα πολεμικά, πέρασε ακριβώς έξω από τις ακτές της Κύπρου από την πλευρά της αμοχώς του και παραβίασε χωρικά ύδατα, και όταν το έκανε αυτό το πράγμα, πέρα από την δεν υπήρξε ούτε μία ανακοίνωση ούτε της κυπριακής κυβέρνησης ούτε της ελληνικής. Δηλαδή να πάρουν κάποια μέτρα. Κύριε Καζάκη, όταν είχε βγει, να σας θυμίσω μόνο, όταν είχε βγει το 1975 το σεισμικ, ναι, η χώρα όπως το λέγανε τότε, η ελληνική κυβέρνηση είχε προσφύγει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, είχε κινητοποιηθεί παντού, είχε βγάλει το στόλο στο Αιγαίο, είχε κάποια πράγματα βεβαίως, μετά συμφώνησε με τους Αμερικανούς επί διετησία και τα μάζεψε όλα πίσω. Αλλά σήμερα δεν έχουμε ούτε καν αυτή τη τυπική αντίδραση που προβλέπεται από τα κράτη. Mm-hmm. Από το διεθνές δίκαιο δηλαδή. Να ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, αλλά πρέπει να την ολοκληρώσουμε. Αυτή τη στιγμή,
συνομιλώντας βεβαίως με γνώσεις του Κυπριακού, καλή ώρα με εσάς, γίνεται μια προσπάθεια, ίσως το παρασκήνιο, επίλυσης του Κυπριακού, με την έννοια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή πλέον βλέπει ότι δεν μπορεί να εξαρτηθεί απόλυτα οι ενεργειακές ανάγκες από την Ρωσία, λόγω και της κρίσης των σχέσεων αυτή τη στιγμή, θέλει να το λύσει αυτό το θέμα, με την έννοια ότι η Κύπρος είναι ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ποιο λόγο, όταν έχει αυτό το πλούσιο υπέδαφος, να μην το εκμεταλλευτεί, και ότι γίνονται προσπάθειες στο παρασκήνιο για να λυθεί το Κυπριακό, μήπως αυτό το παράλληλο παρασκήνιο που μπορεί να τρέχει και που μπορεί να μην είναι στην ημερήσια τηλεοπτική ατζέντα δικαιολογεί κάποια συγκεκριμένη συμπεριφορά? Έτσι αλλιώς έχουμε μπει σε μια διαδικασία όχι λύσης στην ουσία. Στην ουσία μια de facto επιβολής μιας νέας κατάστασης στο νησί. Στην Κύπρο. Ναι. Μια κατάσταση όπου προβλέπει πρώτον την κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη δημιουργία ενός περίεργου μορφώματος κρατικού υβριδίου, το οποίο δεν ξέρουμε ακόμη τι μορφή θα πάρει, διότι κανένας δεν το ανακοινώνει. Οι συνομιλίες είναι μυστικές, είναι κάτω από την αιγίδα των δυτικών διπλωματών και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, και οπότε δεν ξέρουμε ακριβώς τι μορφή θα πάρει. Πάντως, οπωσδήποτε αυτή τη μορφή θα είναι περίπου ανάλογη με εκείνη που είχε προταθεί με το σχέδιο Ανάνο, όπως θυμάστε. Ναι. Λοιπόν, όπως και να έχει, λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Οπότε η Τουρκία, και λογικό είναι, να επαναπροσδιορίζει το ρόλο της και ταυτόχρονα να δημιουργεί νέα τετελεσμένα ώστε να κερδίσει όλο το όσο το δυνατόν περισσότερο από αυτή την ιστορία. Από τη στιγμή που ακολουθείς πολιτική εντοτισμού, και η πολιτική εντοτισμού είναι και κατευνασμού, δηλαδή. Μου επιτίθεσαι, μου δημιουργείς de facto δεδομένα και εγώ το κάνω, μόνο που κάνω είναι να διαμαρτύρομαι εικονικά και να δέχομαι αυτά τα τελεσμένα. Είναι λογικό να αποθρασύνεται ο άλλος. Μάλιστα. Και ιδιαίτερα όταν η Κύπρος αυτή τη στιγμή είναι τόσο ευάλωτη. Γιατί μην ξεχνά ότι μετά το χτύπημα που δέχτηκε το Μάρτιο του 2013 με το κούρμα των καταθέσεων που δεν έχει ανακάμψει, όχι μόνο δεν έχει ανακάμψει η Κύπρος, πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο η οικονομία της. Σε αυτή τη φάση λοιπόν είναι εξαιρετικά ευάλωτη. Άρα ευνοεί την όποια επιθετικότητα μπορεί να εκδηλωθεί από την μεριά της Τουρκίας. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, κύριε Καζάκη, και νομίζω ότι είναι και πολύ ενδιαφέρον το κείμενο το οποίο πρέπει να διαβάσουν και οι ακροατές μας, το «Μας πάνε σε πόλεμο». Νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε νέους κύκλους συζήτησης. Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, πραγματικά, και, για το ότι αντιλαμβανόμαστε, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, σαν ακροατής και ως δημοσιογράφος, ότι μαθαίνουμε κάποια πράγματα και τα βλέπουμε από ένα πρίσμα που ίσως δεν πηγαίνει το μυαλό μας, γιατί δεν είμαστε και τόσο εξειδικευμένοι στα θέματα αυτά. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ, κύριε Καζάκη. Καλό σας βράδυ.